Καλή άνοιξη! Γεμάτο χρώματα! Αρώματα ανοιξιάτικα! Πληρότητα, υγεία και αγάπη! Φίλοι μου αγαπημένοι, καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μου εκπομπή «Ταξιδεύοντας με τ' άστρα». Παρεούλα θα διανύσουμε το μαγικό ταξίδι των άστρων. Είμαι η Δήμητρα Οικονομίδη. Και θα με βρίσκετε μέσω Facebook μου, Δήμητρα Οικονομίδη. Θα με βλέπετε μέσω www.bbox.gr και YouTube πατώντας «Ταξιδεύοντας με τ' άστρα». Είστε όλοι καλά? Πώς τα περνάτε? Σας αρέσει το στούντιό μου? Το στόλισα! Πριν ξεκινήσω, χίλια ευχαριστώ που με παρακολουθείτε από όλη την Ελλάδα και εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ 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 πολύ. Τα φιλιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον αγαπημένο μου χορηγό που στηρίζει τις εκπομπές μου. Ο μοναδικός κύριος Κώστας Πλέγας, το πιο γευστικό ζαχαροπλαστείο της Πάτρας, φίλοι μου. Επισκεφτείτε το. Τα ωραιότερα γλυκά της Πάτρας. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Τούρτες για βαφτίσια, γενέθλια, γάμος και τούρτες παγωτού που τρελαίνονται όλοι οι πελάτες. Παγωτό, ό,τι πρέπει. Τρέξτε φίλοι μου γιατί θα χάσετε. Ευχαριστώ τον καλύτερο μου φίλο Άνδωνη για το χτένισμα και το ξεχωριστό μακιγιάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αξιολάτρευτε φίλοι μου, θα διανύσουμε την ονειρική μαγεία των άστρων. Από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 έως 28 Μαΐου 2015 Πέμπτη, για να γνωρίζετε κι εσείς φίλοι μου τι θα συμβεί με τις πιο σημαντικές ημερομηνίες του Μάη. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Δύσκολη μέρα, με πολλά σκαμπανεβάσματα και διαφωνίες για τους δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ηχθείς του πρώτου δεκαημέρου. Να είστε πολύ προσεκτικοί στο αιχμηρό σας λόγο και προσοχή στην οδήγηση. Επίσης, οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε αλλαγές στην ζωή σας. Όλα τα ζώδια θα νιώθετε μπλοκαρισμένοι με περίεργη διάθεση. Σάββατο 16 Μαΐου 2015. Μαγευτική μέρα. Με εκπληκτικά γεγονότα για τους κριούς, καρκίνους, ζυγούς, εγώκερους του πρώτου δεκαημέρου. Και καρκίνους, σκορπιούς, ηχθείς. Ερωτικές φαντασιώσεις πραγματοποιούνται. Κυνηγήστε την τύχη σας. Μοναδική στιγμή σήμερα να βρείτε το άλλο σας μισό. Να ζήσετε ονειρικό έρωτα και σημαντική στιγμή για να βελτιωθούν τα οικονομικά σας. Για όσους είστε ελεύθεροι, στολιστείτε, φτιαχτείτε, ομορφύνετε. Διότι ο έρωτας σας χτυπάει την πόρτα. Ανοίξτε, εμπιστευτείτε με. Φτερά στην αγάπη για όλα τα ζώδια. Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015. Οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου θα νιώθετε ότι η ζωή σας δεν οδηγεί πουθενά. Προβλήματα υγείας, να είστε προσεκτικοί. Επίσης οι δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες, ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου θα πρέπει να κάνετε σήμερα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών για να γνωρίσετε τι ζητάτε από την επαγγελματική και ερωτική σας ζωή. Σε δίλημα θα βρίσκεστε. Για όλα τα ζώδια να είστε προσεκτικοί σε τι αποφάσεις θα πάρετε γιατί μπορεί να καθυστερήσουνε. Φίλοι μου, μην ξεχάσετε, έχουμε και νέα σελήνη στον Ταύρο. Στις 7 και 12 πίμι περίπου. Οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε δυσκολίες στη νέα σελήνη.
επηρεάζονται οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου. Σε ορισμένες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουνε. Κάποιοι θα κλείσετε έναν κύκλο ζωής και θα ανοίξετε έναν καινούριο με καλύτερες προοπτικές. Τρίτη, 19 Μαΐου 2015. Πολύ ευχάριστη ημέρα για όλα τα ζώδια φίλοι μου. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα για ευκαιρίες που προσφέρονται στην επικοινωνία, στην σταθερότητα, στα επαγγελματικά ζητήματα και στην ερωτική ζωή. Επίσης οι Ταύροι, Ζυγοί και Σκορπιοί θα νιώθετε ευτυχισμένοι και γεμάτοι από ευχάριστες εκπλήξεις. Συνεχίζουμε φίλοι μου αγαπημένοι με τις σημαντικές ημερομηνίες του Μάη. 5η, 21 Μαΐου 2015. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις ευχές μου στον αγαπημένο μου χορηγό, κύριο Κώστα Πλέγα, που γιορτάζει. Χίλιες ευχές και χρόνια πολλά για μια υπέροχη γιορτή, κύριε Κώστα μου. Οι εγώκεροι του δευτέρου δεκαημέρου θα νιώθετε τυχεροί σήμερα. Θα έχετε ευκαιρίες επαγγελματικές που θα φέρουν κέρδη στο πορτοφόλι σας. Επίσης οι δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου θα πρέπει να προσέχετε σε οικονομικές διευθετήσεις, προβλήματα με νόμο, δάνεια, εφορίες, δικαστήρια, παρεξηγήσεις με οικονομικά νέα. Όλα τα ζώδια θα πρέπει να αποφύγετε τον εγωισμό σήμερα. Σάββατο, 23 Μαΐου 2015. Δύσκολη μέρα, φίλοι μου. Ξεκινάνε οι αναθωρήσεις, καθυστερήσεις, δυσκολίες με επικοινωνία. Οι δίδυμοι Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύοι του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε σοβαρά γεγονότα που θα σας λυπήσουν από αδέλφια, συγγενείς και οικογένεια. Πολλές δοκιμασίες έρχονται στο δρόμο σας. Να προσέχετε όσοι οδηγείτε, μικροατυχήματα. Κυριακή, 24 Μαΐου 2015. Πολύ ευχάριστη μέρα για όσοι ασχολούνται με πολιτική. Οι Ζυγοί και οι Υδροχόοι, ευνοημένοι σήμερα σε σημαντικά project, οικονομικές συμφωνίες ευνοούνται, ιδέες και ταλέντα προωθούνται με το πιο σωστό τρόπο. Πολύ καλή μέρα για να ρυθμίσετε την επαγγελματική σας ζωή. Δευτέρα, 25 Πέμπτου 2015. Δυσάρεστη και κουραστική μέρα για όλα τα ζώδια. Όμως υπάρχουν και οι τυχεροί. Οι αδέσμευτοι κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι του δευτέρου δεκαημέρου, βγείτε έξω, διασκεδάστε και κοιτάξτε γύρω σας, γιατί έρχεται ο κεραυνοβόλος έρωτας. Επίσης η κρυοί του δευτέρου δεκαημέρου αλλάζει ζωή σας προς το καλύτερο. Βελτίωση οικονομικών ζητημάτων, χαρά στην ερωτική σας ζωή και μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζουμε αξιολάτρευτη φίλη μου. Άλλη μια ακόμα σημαντική ημερομηνία για το Μάη είναι η Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015. Μια μέρα σημαντική που ανταμείβονται οι κόποι των προσπάθειών σας είναι οι δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου. Μεγάλη επιτυχία και χρήμα έρχεται στη ζωή σας. Επίσης, σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα για τους αδέσμευτους υδροχόους να βρείτε τέρι. Να σαγηνέψετε το πρόσωπο που σας έλκει. Έρχεται ερωτική γνωριμία που θα σας αναστατώσει. Φίλοι μου, καλό είναι τον Μάη να είμαστε προσεκτικοί στην συμπεριφορά μας και στα λόγια μας, γιατί θα υπάρχει ασυνεννοησία και συγκρούσεις. Ακόμα και σε τεχνολογική εξοπλισμή θα υπάρχουν προβλήματα. Και τώρα, φίλοι μου,
Πάμε να δούμε για τα ζώδια μας. Οι κρύοι θα απολαύσετε ταξίδια. Θα κάνετε γλυκές αποδράσεις με αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα έχετε γλυκά πηγενέλα με το τέρι σας. Οι κρύοι του πρώτου δεκαημέρου καινούριες συνεργασίες ευνοούνται. Αναμένονται ευχάριστες ειδήσεις και θα πάρετε χρήματα. Η πιο τυχερή είναι η 3 Απριλίου σε προσωπική ευτυχία. Επίσης, όλοι οι κρύοι μετά τις 20 Μαΐου να είστε προσεκτικοί, μην δανείσετε χρήματα. Προσοχή με μεταφορικό μέσο. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αγορές και ακίνητο. Οι Ταύροι. Όσοι είστε καλλιτέχνες, θα έχετε μεγάλη επαγγελματική άνοδο και θα διαπρέψετε. Όσοι είστε άνεργοι, θα πάρετε χαρά από επιμορφωτικό σεμινάριο ή δώστε βιογραφικό και θα βρείτε αμέσως εργασία. Όσοι είστε γεννημένοι 5 Μαΐου, θα πάρετε ευχάριστα νέα και κανονίστε ταξίδι γιατί θα είναι τυχερό. Οι ελεύθεροι Ταύροι δεν είναι ακόμα η στιγμή για να δημιουργήσετε σταθερή σχέση, θα πρέπει να μου περιμένετε λίγο ακόμη. Οι Δίδυμοι, θα είστε προκλητικοί με τους γύρω σας, να προσέχετε τα λόγια σας. Όσοι είστε Δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου και οδηγείτε, να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Επίσης, όλοι οι Δίδυμοι μετά τις 20 Μαΐου να προσέχετε επικίνδυνα σπορ, προβλήματα με το διαδίκτυο, προβλήματα με το τηλέφωνο. Οι υπόλοιποι Δίδυμοι δεσμευμένοι θα νιώθετε πολύ όμορφα σε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και ίσως μια συγκατοίκηση να γίνει ή μια επισημοποίηση. Η καρκίνη. Η καρκίνη βελτιώνεται την εμφάνισή σας και σαγηνεύεται τα πλήθη. Οι γεννημένοι του τρίτου δεκαημέρου καρκίνη θα νιώθετε πολύ ικανοποιημένοι, διότι οι στόχοι σας πραγματοποιούνται. Οι υπόλοιποι καρκίνοι θα νιώθετε ευχάριστα με τις εξελίξεις που έρχονται στη ζωή σας και ευχάριστα γεγονότα μέσα στο σπίτι σας, όπως ανακαίνιση, διακόσμηση και συγκατοίκηση. Όλοι οι καρκίνοι μετά τις 20 Μαΐου θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε μολύνσεις, δερματολογικά και προβλήματα στην επικοινωνία. Οι Λέοντες. Όσοι είστε ραδιοφωνική παραγωγή, ελεύθεροι επαγγελματίες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, θα έχετε πολύ ευχάριστα νέα στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Μια πρόταση που θα σας κάνουνε θα εκτοξευτεί η καριέρα σας στα ύψη. Η πρόταση θα μπορούσε να είναι και από το εξωτερικό. Ευχάριστες επαγγελματικές συμφωνίες πραγματοποιούνται. Οι Λέοντες γεννημένοι 5 έως 7 Αυγούστου έρχεται η ερωτική σας αποκατάσταση όσοι είστε ελεύθεροι. Το πρόσωπο που θα σας αγυνέψει θα βρίσκεται σε ένα ταξίδι. Οι υπόλοιποι θα απολαμβάνετε ραντεβουδάκια κρυφά και φλερτ. Όλοι οι Λέοντες θα πρέπει να είστε προσεκτικοί μετά τις 20 Μαΐου, διότι θα έχετε αναβολές και ακυρώσεις ταξιδιών. Προσοχή στην οδήγηση. Η Παρθένη. Η Παρθένη γεννημένη 22 Αυγούστου και 23 Αυγούστου να είστε προσεκτικοί στην οδήγηση και σε μικροατυχήματα. Οι υπόλοιποι να προσέχετε την υγεία σας. Κάποιοι Παρθένοι θα απολαύσετε ταξίδια στο εξωτερικό. Θα κάνετε καινούργιες γνωριμίες και θα ξεκινήσετε δραστηριότητες που σας ευχαριστούν. Όλοι οι Παρθένοι να είστε προσεκτικοί μετά τις 20 Μαΐου. Με προβλήματα οικογενειακά, με μολύνσεις. Προσοχή με συγκρούσεις με τους γύρω σας και προβλήματα στο ίντερνετ. Η Ζυγή. Η γεννημένη του πρώτου δεκαημέρου έτοιμη για δράση. Για τη μεγάλη επιτυχία που έρχεται στη ζωή σας. Η γεννημένη 23 Σεπτεμβρίου και 24 Σεπτεμβρίου
αλλάζει η ζωή σας προς το καλύτερο. Επαγγελματική άνοδο που θα φέρει χρήματα και προσωπική ευτυχία. Κάποιοι δεσμευμένοι ζυγοί, γεννημένοι 19 έως 22 Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται η ευτυχία σας με ένα μωράκι. Όλοι οι ζυγοί θα πρέπει να είστε προσεκτικοί μετά τις 20 Μαΐου, διότι σχέδια θα καθυστερήσουν. Ταξίδια θα αναβληθούν. Να προσέχετε την παρορμητική συμπεριφορά σας και προβλήματα στο τηλέφωνο και ίντερνετ. Οι ζυγοί, γεννημένοι 6 Οκτωβρίου, όσοι είστε δεσμευμένοι, θα επισημοποιήσετε. Οι σκορπιοί. Οι σκορπιοί, γεννημένοι 24 Οκτωβρίου και 25 Οκτωβρίου, έρχεται η ευτυχία που περιμένετε στην προσωπική σας ζωή. Καινούργια σχέδια προωθούνται. Κάποιοι σκορπιοί θα δείτε πρόσωπα που έχετε να δείτε καιρό, ίσως και από το εξωτερικό. Νιώθετε ανανεωμένοι, βελτιώνετε την εμφάνισή σας και είστε έτοιμοι για τις γλυκές αποδράσεις που έρχονται. Όσοι είστε γεννημένοι από 3 Νοεμβρίου έως 8 Νοεμβρίου, θα πάρετε μια χαρά μέσα στην οικογένειά σας. Όλοι οι σκορπιοί θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί μετά τις 20 Μαΐου, διότι θα υπάρχει ασυνεννοησία, προβλήματα με το υγρό στοιχείο, προβλήματα μέσα στο σπίτι, διαφωνίες, ακυρώσεις ταξιδιών και προσοχή μικροατυχήματα. Συγκρούσεις με τέρι. Οι τοξότες. Εσείς θα διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Θα γνωρίσετε καινούριους πολιτισμούς. Θα ταξιδέψετε. Θα κάνετε καινούριες γνωριμίες. Θα επωφεληθείτε από πρόσωπα σημαντικά που στηρίζουν τις προσπάθειές σας. Κάποιοι τοξότες θα είστε σε δίλημα. Ποιο άτομο να επιλέξετε, διότι σας αρέσει περισσότερο από ένα άτομο. Θα ξεφαντώνετε μέχρι το πρωί και θα περνάτε πολύ όμορφα. Οι τοξότες γεννημένοι από 25 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου, μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, διότι θα μου απογοητευτείτε. Να προσέχετε την υγεία σας. Όλοι οι τοξότες μετά τις 20 Μαΐου θα πρέπει να αποφύγετε διαμάχες με τους γύρω σας, προβλήματα στο διαδίκτυο, μικροατυχήματα. Οι εγώκεροι. Θα δείτε πρόσωπα από μακριά. Θα έχετε ευχάριστες επισκέψεις. Οι γεννημένοι 23 Δεκεμβρίου και 24 Δεκεμβρίου πολύ ευχάριστα νέα θα έχετε στο χώρο του σπιτιού σας. Οι ελεύθεροι εγώκεροι, πολύ καλή στιγμή να βρείτε την ποιότητα που ψάχνετε στη ζωή σας. Οι υπόλοιποι εγώκεροι θα κάνετε σεμινάρια για την εργασία σας. Θα νιώθετε ευχάριστα με πρόσωπα που σας αγαπούνε και θα ταξιδέψετε. Οι εγώκεροι, γεννημένοι 17 Ιανουαρίου έως 19 Ιανουαρίου, θα νιώθετε περήφανοι με ένα επαγγελματικό σας σχέδιο που πραγματοποιείτε. Όσοι είστε παντρεμένοι, ευχάριστα νέα, επιτυχίες και πρόοδο από τα παιδιά σας. Όλοι οι εγώκεροι μετά τις 20 Μαΐου θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε εντάσεις, προβλήματα με την επικοινωνία, καθυστερήσεις στην καθημερινότητά σας και προβλήματα υγείας. Οι υδροχόοι. Οι γεννημένοι 14 Φεβρουαρίου θα νιώθετε ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Διανύετε το πιο όμορφο διάστημα. Κάποιοι υδροχόοι θα ζείτε σε πελάγι ευτυχίας, διότι στην προσωπική σας ζωή πραγματοποιείτε τα πιο τρελά σας όνειρα. Θα απολαύσετε extreme sport και flirt ή ελεύθερη. Οι γεννημένοι 17 Φεβρουαρίου και 18 Φεβρουαρίου
θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην οξύθυμη συμπεριφορά σας, διότι θα έχετε φασαρίες, προσοχή σε εφορίες, δάνεια, δικαστήρια. Γιατί θα απογοητευτείτε. Προσοχή σε ατυχήματα. Οι υπόλοιποι θα πραγματοποιήσετε ένα πολυπόθητο ταξίδι σας στο εξωτερικό. Όλοι οι υδροχόοι μετά τις 20 Μαΐου θα πρέπει να προσέχετε γλιστρήματα, μικροατυχήματα, δερματολογικά, μολύνσεις, προβλήματα με τον νόμο και αναβολές. Η Ίχθυς. Η Ίχθυς, γεννημένη 23 Φεβρουαρίου, θα έχετε χαρές από οικογένεια και συγγενείς. Όσοι είστε ελεύθεροι Ίχθυς, ήρθε η στιγμή που περιμένετε. Βγείτε έξω, κοιτάξτε γύρω σας και ένα πρόσωπο σας συναρπάζει. Η γεννημένη 18 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου θα πρέπει να προσέχετε την υγεία σας και την ένταση η γύρω σας δεν φταίνε. Οι υπόλοιποι ηχθείς θα ζήσετε ονειρεμένα ταξίδια και χαρούμενες κοινωνικές εκδηλώσεις. Άτομα εξουσίας στηρίζουν τις προσπάθειές σας. Μετά τις 20 Μαΐου θα πρέπει όλοι οι ηχθείς να είστε προσεκτικοί σε θέματα υγείας δικών σας προσώπων. Προσοχή με το υγρό στοιχείο, π.χ. νερό, σωλήνες, ακυρώσεις, προβλήματα με τον νόμο και δυσκολίες στην επικοινωνία. Όλα τα ζώδια θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, φίλοι μου, μετά τις 20 Μαΐου. Αξιότιμοι μου φίλοι, τελειώσαμε για σήμερα την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, 8 το βράδυ, μέσω www.bbox.gr. Ευχαριστώ τον κύριο Άγγελο Τσονάκα. Μεγάλο ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Πλέγα, το καλύτερο ζαχαροπλαστείο Πλέγας. Παστούλες, γλυκάκια, παγωτά με όλες τις γεύσεις που ομορφαίνουν και δεν παχαίνουν. Επισκεφτείτε το. Τεράστιο ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε εσείς, φίλοι μου. Η άνοιξη μπήκε για τα καλά. Αφήστε την να μπει και στην καρδιά σας. Καλό υπόλοιπο άνοιξης. Να περνάτε όλοι τέλεια. Ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Φιλιά σε όλους. Τώρα το φθηνότερο 3D εισιτήριο της πόλης στα Στέρ Σίνεμας. Κάθε μέρα μπορείς να βλέπεις τις καλύτερες 3D ταινίες μόνο με 1,5 ευρώ επιπλέον. Η χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου και για 3D ταινίες μόνο στα Στέρ Σίνεμας. Cranberry, blueberry, goji berry. Αυτές είναι οι τρεις νέες superfood γεύσεις από το Σκιαδαρέσι. Σε κάθε μπουκιά των λουκουμιών Σκιαδαρέσις κρύβεται ένας πραγματικός θησαυρός με αντικαρκυνική, αντιοξυδοτική και αντιγυραντική δράση. Cranberry, blueberry, goji berry, γνωστά και ως τα μούρα της ευτυχίας, συγκαταλέγονται στις λεγόμενες superfood τροφές. Λουκούμια Σκιαδαρέσις. Διατηρήστε τη σιλουέτα σας, προσέξτε τη διατροφή σας. Εξελίσσουμε τα προϊόντα μας ασταμάτητα. Δοκιμάστε τώρα το πιο παραδοσιακό υγιεινό και ζαχαρωτό γλύκισμα χωρίς ζάχαρη, αλλά με στέβια και άλλες γλυκαντικές ουσίες σε μπουκίτσες με γεύση τριαντάφυλλο. Λουκούμια Σκιαδαρέσις από το 1946. Delight your senses. Any hour, any time, any place. Όλες τις νέες γεύσεις των λουκουμιών Σκιαδαρέσις θα τις βρείτε στα καταστήματά μας. Εγγλικάδο 44, Ρίγα Φεραίου και Αγίου Νικολάου, Ελλήνο Στρατιώτου 75, στην Εμπορική στο Ακαρφούρ, στο Αίγιο και στην Άρτα. Τα πάθες ρε πατέρα! Κουζουλάθηκες τελείως! Τι σου φταίει ο τείχος! Γιέ μου, θα χασώσουμε όλη την πόλη! Στον τείχο κόλλησες εσύ! Ε πατέρα,
Θα γαζώσουμε, ενώ θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Έλα ρε Μανούλη, πες το μου και χάλασα 300 βόλια. Για να γαζώσει η επιχείρησή σας, Τσονάκας Media Group. Γραφικές τέχνες, σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων, αυτοκόλλητες επικαλύψεις σε αυτοκίνητα και σχεδιασμό ιστοσελίδας με τη δική σας επωνυμία. Με μεγάλη ποικιλία επιλογών, προσαρμοσμένη στο γούστο και την τσέπη σας. Τσονάκας Media Group. Ο ισχυρός σας συνεργάτης. Μεζόνος 231, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 326-199. Τσονάκας Media Group και καθάρισες. Η Πάτρα έχει το δικό της αστέρι. Ένα αστέρι στην είσοδο της πόλης, η μη σιδερής ΑΕ σας υποδέχεται με όλα τα νέα μοντέλα της Mercedes-Benz και Smart, έτοιμα να τα απολαύσετε. Και όχι μόνο, με το κύρος και την ποιότητα υπηρεσιών της Mercedes-Benz και Smart και με το πιο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, προσέχουμε το αυτοκίνητό σας σαν τα μάτια μας. Και όπως πάντα, μόνο με γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz και Smart. Mercedes-Benz μη σιδερής ΑΕ. Δέσμευση στην αξιοπιστία και στην εξυπηρέτηση. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 197 και Διγενεία Κρήτα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-455-866. Η ώρα είναι 8:30.